Η Μόσχα θα χτυπήσει με δύναμη. Η απώλεια της Συρίας μετατρέπει την Τουρκία στον μεγαλύτερο κόμβο μεταφοράς αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάληψη της εξουσίας στην Συρία, λοιπόν, επιτρέπει στην Τουρκία να γίνει ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρώπης, κάτι που δεν θα αφήσει αντουφέκιστο η Ρωσία, μιας και χάνει την πρόσβαση στη Μεσόγειο και τον ενεργειακό εφοδιασμό στην γυραιά Ήπειρο. Η πολιτική αστάθεια στην Συρία και οι συνεχιζόμενες αλλαγές στην περιοχή θα μπορούσαν να επηρεάσουν ριζικά τις οδούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Τουρκία και την Ευρώπη, αναφέρει ξένο μέσο. Ρώσοι αναλυτές αναφέρουν ότι η Άγκυρα θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα ο κύριος ωφελούμενος της τρέχουσας κατάστασης, δημιουργώντας μία άμεση οδό για τον ενεργειακό εφοδιασμό μέσω του Συριακού εδάφους από την Μέση Ανατολή. Ο λόγος είναι ότι η οδός αυτή εμπεριέχει μικρότερο κόστος μεταφοράς του φυσικού αερίου, μειώνοντας την εξάρτηση από εναλλακτικές, μεγαλύτερες και ακριβότερες διαδρομές, όπως ο αγωγός EastMed για παράδειγμα. Η Συρία, αν και δεν είναι σημαντικός παίχτης στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει τεράστια στρατηγική γεωγραφική θέση, γεγονός που την καθιστά βασικό κρίκο για την διαμετακόμιση πρώτων υλών από τις χώρες του Κόλπου και το Ιράν. Η Τουρκία έχει ήδη αρχίσει να επενδύει σε μεγάλο βαθμό σε έργα αγωγών που παρακάμπτουν να σταθεί εδάφη, αλλά ο έλεγχος της Συριακής διαδρομής θα μπορούσε να προσφέρει στην Άγκυρα πρόσθετα τεράστια οικονομικά ωφέλη. Ρώσοι ειδικοί σημειώνουν ότι η αλλαγή στην πολιτική κατάσταση στην Συρία συμπίπτει με σημαντικά ενεργειακά γεγονότα συμπεριλαμβανομένης της πιθανής διακοπής της διαμετακόμισης ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας το 2025. Αυτό το σενάριο ενισχύει τον ρόλο της Τουρκίας ως βασικού ενεργειακού κόμβου, ειδικά δεδομένων των σχεδίων για ένα νέο κέντρο εμπορίας φυσικού αερίου στην Κωνσταντινούπολη. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων για την Τουρκία είναι η ευκαιρία όχι μόνο να μειώσει το κόστος μεταφοράς, αλλά και να ενισχύσει τον γεωπολιτικό της ρόλο στην περιοχή. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.